Ψυχρολουσία για Ηρακλειώτισσα, η οποία ενημερώθηκε μέσω mail από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ότι βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, με την ίδια να περιγράφει το 2ωρο του τρόμου αλλά και τις απίστευτες καταστάσεις που ακολούθησαν μέχρι το τέλος του συναγερμού, καθώς το θετικό τεστ κορονοϊού δεν αφορούσε τελικά την ίδια αλλά μία άλλη γυναίκα με το ίδιο επίθετο. Μου ήρθε με mail. Δεν με πήρανε μία ενημέρωση κάποιος, ένας γιατρός. Προσπαθούσα μόνη μου να βρω μία λύση με το σύζυγό μου. Ευπαθή ομάδα και εγώ βέβαια. Άρχισα να σκέφτομαι τρομερά πράγματα. Τι θα έχω μετά από μία ώρα. Πώς θα καταλάβω τα συμπτώματα. Πώς να κινηθώ. Πού να παραμείνω. Τα παιδιά μου. Δεν γίνεται λοιπόν και δεν μπορώ να τους δικαιολογήσω ούτε και να δεχτώ τη συγγνώμη που κατόπιν εορτής με πήραν και μου ζήτησαν συγγνώμη βέβαια. Για ποιο λόγο. Ότι το αποτέλεσμα δεν είχε να κάνει με μένα. Είχε μπερδευτεί με μια άλλη κυρία το επίθετο. Επί 2 ώρες έζησε δραματικές στιγμές, με την ίδια να ενημερώνει όλες τις επαφές της, όπως και τους ανθρώπους, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου, το οποίο έκλεισε, τηρώντας το πρωτόκολλο. Για το απίστευτο μπέρδεμα και το λάθος που προέκυψε, η Ηρακλειώτισσα ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το Διαγνωστικό Κέντρο με καθυστέρηση 2 ωρών. Και έτσι ο συναγερμός έλαβε τέλος. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω αυτό που έζησα για 2 ώρες μέχρι να με πάρουν να μου πούνε, τι ξέρεις κάτι. Αλάθος επίθετο, σε άλλη προοριζόταν το αποτέλεσμα αυτό και όχι για εσάς. Θα έπρεπε πρώτα να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, πρώτα να μας ενημερώσουν τηλεφωνικά ή να έρθουν ή να μας πούνε να περάσουμε από εκεί να μας ενημερώσουν και όχι να μου στείλουν με mail το αποτέλεσμα το οποίο να μην ξέρω πώς να κινηθώ. Σήμερα το πρωί πήγα και έκανα ξανά επαναληπτικό τεστ του COVID-19 για να είμαι 100% σίγουρη, αλλά το ζητάει και η εταιρεία μου. Να μην ζήσει άλλος πολίτης αντίστοιχες εφιαλτικές καταστάσεις, εύχεται η ίδια, στέλνοντας τα δικά της μηνύματα προς τους αρμόδιους. Δεν μπορούν να παίζουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Θεωρώ ότι αυτά τα λάθη δεν δικαιολογούνται. Ούτε και η συγγνώμη μπορεί να τους δικαιολογείς, να τους πεις εντάξει, ωραία, μου ζητήσατε συγγνώμη, δεν έγινε τίποτα.